συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλοι και φίλες. Πάνω από 10 χρόνια συμμετέχω ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα και έχω εκλεγεί σε διάφορες θέσεις πρωτοβάθμους συλλόγους, αλλά και ως Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με παράταξη που προερχόταν από το πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ. Όμως όλα όσα βιώσαμε και βιώνουμε ως εργαζόμενοι, ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αλλά και η συνδικαλιστική μου δίωξη πριν από 4 χρόνια, στάθηκαν αφορμή να συνειδητοποιήσω και να αναθεωρήσω πολλά πράγματα που μέχρι τότε τα θεωρούσα δεδομένα. Οι συνάδελφοι κομμουνιστές συνδικαλιστές ήταν οι πρώτοι που μου έδωσαν το χέρι να σηκωθώ. Η αγωνιστική στάση ζωής, η έννοια της αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς προσφοράς και της στήριξης ήταν μπροστά μου και τις ακολούθησα. Συνειδητοποίησα για πρώτη φορά στη συνδικαλιστική μου πορεία ότι δεν έχει σημασία αν ο δρόμος που θα διαλέξω θα είναι δύσκολος και με εμπόδια. Σημασία έχει να είναι ουσιαστικός, καθαρός και να στοχεύει στο πραγματικό αντίπαλο. Γι' αυτό διάλεξα τον δρόμο της συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό, πριν από 3 μήνες, συντάχθηκα και εκλέχθηκα με την παράταξη που στηρίζει του ΚΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων και της Ομοσπονδίας των Γεωτεχνικών. Σήμερα όμως είμαι εδώ και με μια άλλη ιδιότητα πέραν των συνδικαλιστικών. Την ιδιότητα της μάνας, που δεν πρόκειται να τη χάσω ποτέ, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τη σημασία της. Της μάνας ενός 17χρονου μαθητή της Β' Λυκείου, που μένει και πάει σχολείο στις δυτικές συνοικίες και που θα ψηφίσει για πρώτη φορά φέτος. Ενός 17χρονου που, όπως όλοι και όλες στην ηλικία αυτή, είναι μπερδεμένοι, απογοητευμένοι, θυμωμένοι. Έχουν όμως για πρώτη φορά στα χέρια τους τη δύναμη της επιλογής και την ευθύνη της ψήφου που θα επηρεάσει τη ζωή τους. Πώς όμως θα διαλέξουν τι είναι το σωστό να κάνουν? Ποια είναι η ευθύνη των γονιών, ιδιαίτερα της μάνας? Η ευθύνη μας λοιπόν είναι να τους δείξουμε με τη στάση και την πορεία μας τη ζωή το σωστό, αποκαλύπτοντάς τους ότι στη σημερινή κοινωνία είναι ελεύθερη η εκμετάλλευση, ενώ καταπατιέται το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης παντού, ακόμα και στις εκλογές, όπως και όλα τα δικαιώματα για ίση πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία και παντού. Απευθύνομαι λοιπόν στον 17χρονο γιο μου και σε όλους τους νέους και νέες της ηλικίας του. Μη χάσετε το χρόνο που έχασα εγώ μέχρι να ανακαλύψω τον δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα για μια ζωή που μας αξίζει. Το «δεν πάει άλλο» που σας πνίγει όταν διαπιστώνετε ότι δεν έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες για καλύτερη παιδεία, ότι η μόρφωση εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα των γονιών σας, αφού και το σχολείο είναι ταξικό, πρέπει να μην το αφήσετε έτσι. Από τα Διαβατά, την Πολύχνη, τη Σταυρούπολη, το Κορδελιό, δεν θα επιτρέψουμε να βγαίνουν μόνο ψυκτικοί, όπως επιθυμεί και δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Περιστέρι. Η συμπόρευσή μου λοιπόν με το ΚΚΕ έχει ένα λόγο παραπάνω. Της μάνας που αγωνία για το σήμερα και το αύριο των παιδιών της δίπλα στο δικό της. Στηρίζω λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και σας καλώ όλους να κάνετε το ίδιο. Γιατί οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστρες που παλεύουν μέσα από αυτό δεν μασάνε λόγια και έργα. Δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση. Αναζητούν, ανησυχούν, προβληματίζονται και προτείνουν τη μοναδική διέξοδο προς όφελος του λαού και της νεολαίας. Όλα αυτά πρέπει να σκεφτούν οι 17χρονες και οι 17χρονοι. Να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Και τα παιδιά μας το έχουν συνειδητοποιήσει ίσως καλύτερα και από εμάς, αφού αυτά ζήσανε στο πετσί τους την κρίση, την πανδημία, τη φτώχεια που μας φόρτωσαν οι αυτόκλητοι σωτήρες μας.
Μόνο με ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας και τη συλλογική αγωνιστική ανιδιοτελή δράση, στην οποία δεν υπάρχουν σωτήρες ούτε ατομικές λύσεις, μπορούμε να αποκτήσουμε ξανά όλα αυτά που μας έχουν στερήσει και να παλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον με τα παιδιά μας πλάι. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη ψήφος σας να είναι κόκκινη και να γράφει ΚΚΕ. Το κόκκινο του ονείρου και της ωριμότητας. Γιατί μόνο αυτό το χρώμα ταιριάζει στη γενιά σας και στην πρώτη ψήφος σας.